Ξεκινάμε από το μεγάλο θέμα της Κιβωτού. Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τη σύλληψη του φερόμενου Μιχάλη. Το πραγματικό του όνομα λένε ότι είναι Μανώλης τώρα. Θα τα δούμε. Δώσε μας όμως πληροφορίες. Τι είναι αυτός και ποιος είναι? Είναι ο 11ος βασικός εμπλεκόμενος. Είπαμε Κιβωτό, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, ναι. Για την υπόθεση του Κολωνού. Με όλα αυτά που έχουν γίνει. Την υπόθεση της 12χρονης. Είναι ο 11ος βασικός εμπλεκόμενος. Έως τώρα 10 έχουν προφυλακιστεί μαζί με τη μητέρα του κοριτσιού για μαστροπία. 57 χρονών, συνταξιούχος ναυτικός, πατέρας ενός 5χρονου κοριτσιού, συνελήφθη χθες στο Κερατσίνι κοντά στο σπίτι του κατόπιν εντάλματος της ανακρίτριας, στην οποία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα και να πάρει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Κάτσε ρε Φάνη μου τώρα ένα λεπτό. Μας λες ότι είναι πατέρας ενός παιδιού. Ενός κοριτσιού. 5 ετών. Είναι δυνατόν? Εξέδιδε ένα 12χρονο κοριτσάκι και είναι πατέρας ενός άλλου κοριτσιού? Ακριβώς. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε δει και άλλους εμπλεκόμενους να είναι γονείς και μικρών παιδιών και να προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις εις βάρος και της 12χρονης και ενδεχομένως, διότι δεν ξύπνησαν ξαφνικά και έγιναν παιδεραστές σε αυτή την ηλικία, να έχουν προηγηθεί ανάλογες πράξεις εις βάρος και άλλων παιδιών, τα οποία θα δούμε πιθανόν στο μέλλον αν θα προκύψουν. Μανώλη στο πραγματικό του όνομα, Μάνο τον φώναζαν οι φίλοι του, το εμφανιζόταν στα social media ως Μιχάλης Ιωάννου. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 2022, έκλεινε ραντεβού του κοριτσιού μέσω του Instagram και άλλων εφαρμογών. Φέρεται να έπαιρνε ποσοστά επί των κερδών, ενώ δεν δίσταζε ο άνθρωπος αυτός να διακινεί το τηλέφωνο της 12χρονης σε διάφορα άλλα site γνωριμιών. Για τον 57χρονο φαίνεται να έχει μιλήσει το 12χρονο στις καταθέσεις της και να έχει πει διάφορα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Λέει ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της μόνο με μηνύματα, πιθανότητα να επικοινωνούσε και με τον Μίχο, ενώ είχε φτιάξει, όπως λέει, ένα ψεύτικο προφίλ για να παρακολουθεί την κόρη του. Μάλιστα.